πολυνομία με πολλές φορές αντιφατικές διατάξεις. Δεν είναι μόνο στο ασφαλιστικό, είναι και στο φορολογικό. Κανείς πρέπει να διορθώσει και νομίζω αυτό πρέπει να σκύψουμε όλοι και κυρίως οι ειδικοί, να αντιμετωπίσουμε περιπτωσιολογία, αδικίες κλπ. Εξορθολογισμό δηλαδή, εξορθολογισμό στη τελευταία ανάλυση, που είναι μια αρκετά επίκονη, διότι, ξέρετε, διαπλέκονται πολλά πράγματα. Αναχρονιστικές διατάξεις, πελατειακές σχέσεις, ρυθμίσεις που αφορούσαν φωτογραφικές καταστάσεις κλπ. Άντε να πείσεις τώρα εσύ κάθε μια από τις 112.000 ότι δεν τις κόβεις εσύ τη σύνταξη. Να κάνουμε μια διάκριση βέβαια, έτσι. Οι 112.000 είναι εκείνες που είναι παίρνουν συντάξεις χειρίας από το δημόσιο. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές έχουν και άλλη σύνταξη. Αυτό πρέπει να το διευκρινιστεί πώς είναι. Δεν ξέρουμε όμως πόσες. Όχι. Ξέρουμε ότι 112.000 παίρνουν χαρτάκια τώρα. Τώρα κύριε Παλάφα, για να γυρίσουμε τώρα εδώ στα σοβαρά θέματα που. Και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και καθημερινά, αλλά. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα αυτή τη στιγμή και το οποίο πλαίσιο είναι ασαφές. Ασαφές ακόμα και μετά το Eurogroup το προθεσινό. Ναι. Α, δεν νομίζω. Τώρα κι αν είναι. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε καταλάβει μερικά πράγματα. Εντάξει, κοιτάξτε, αν πούμε ότι τα πράγματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι πρωτόγνωρα, τα αντιμετωπίζει πρώτη φορά και η κυβέρνηση πρώτη φορά και όλοι μας πρώτη φορά και για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία γίνεται διαπραγμάτευση, επομένως προστίθεται και καινούργια στοιχεία που ουδέποτε είχαμε δει την προηγούμενη περίοδο. Με αυτή την έννοια είναι λογικό να εκπλησόμεθα, να διερωτώμεθα, ναι, να υπάρχουν κενά κλπ. Απλώς το ασφάλεια που έγκυται ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που ζούμε αυτή την ηταμή συμπεριφορά, τη χυδαία συμπεριφορά των Γερμανών και δια του προσώπου του κ. Σόιμπλε, ο οποίος επιτίθεται και στη χώρα μας και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό και όπου βρίασκουμε μπροστά, δεν ξέρουμε που θα καταλήξει αυτή. Όχι, όχι, όχι. Να σας πω. Εκεί έγκυται η μεγάλη ασάφεια. Με δεδομένο ότι πέρα από το δεν είναι θέμα χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κακομάθη. Είχαν κακομάθη. Επί μία πενταετία πήγαιναν κάποιοι διαπραγματευτές και τους πέναν το χαρτί με τις οδηγίες, πέναν το χαρτί με τα μέτρα, μεταφρασμένο ή μη μεταφρασμένο και ερχόταν και το. Ξέρετε, έχουν κακομάθει. Έχουν κακομάθει. Και να σας πω γιατί έχουν κακομάθει. Έχουν κακομάθει γιατί μία φορά είχαν διαπραγματευτεί τον Πάπα Κωνσταντίνου. Τι διαπραγμάτευση θα κάνει ο Πάπα Κωνσταντίνου με τη μισή του οικογένεια στη λίστα Λαγκάρντ. Και τις τελευταίες μέρες αποδείχθηκε ότι ο πολύς, ο σοβαρός, ο υπεράνω κύριος Χαρδούβελης, επίσης δεν μπορούσε να κάνει διαπραγμάτευση ο άνθρωπος όταν είχε κάνει τη γνωστή κομπίνα με τα 9,5-9,5 χιλιάρικα που έβγαζε ερήμη της Τράπεζας της Ελλάδας. Καταλάβατε. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, θέλω να πω κύριε Καμπουράκη, ότι πέρα από όλα τα άλλα, το Ιταμόν κλπ. Κλπ. Του πράγματος, είχαν και κακομάθη. Τώρα μπαίνουν μπροστά σε ανθρώπους που διαπραγματεύονται. Διαπραγματεύονται με σύνεση, αλλά και αποφασιστικότητα, με υπευθυνότητα, αλλά και με σημεία στα οποία δεν μπορεί να πας παρακάτω και τους κακοφαίνεται. Ωραία. Μα μας πείτε λοιπόν συγκεκριμένα, διότι εμείς πάμε να πούμε, να σας υποστηρίξουμε, για πούμε παιδιά, όσο έμπλε όταν τα λέει αυτά, ανεξαρτήτως αν εμείς μέσα μας στο εσωτερικό μπορούμε να κάνουμε κριτική στο Βαρουφάκη για το ένα Ιτάλο. Πέντε μας αρέσουν, δύο δεν μας αρέσουν, δικαίωμά μας. Δεν αναγνωρίζουμε στο Σόιμπλε το δικαίωμα να βρεις και να κάνει άδικο. Πολύ σωστά, έτσι. Πάρα πολύ. Αλλά εσύ επιμένεις και λες ναι, αλλά και που τα λέει η δική μας, κάποιοι δικοί που τον πέραν έτσι. Ας είναι. Τώρα τι θα γίνει με τα τεχνικά και με τα άλλα κλιμάκια. Θα έρθουν εδώ και θα δεν θα έρθουν, τι θα γίνει. Να το ασαφές. Ένα λεπτό. Θα βγουν εδώ, θα γίνουν συζητήσεις. Δεν είναι ασαφές αυτό. Θα γίνουν εδώ. Κοιτάξτε, αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει στις Βρυξέλλες. Αλλά αν γίνει και κάποια από τις συναντήσεις στην Αθήνα, τώρα λέω τη γνώμη μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το βασικό στοιχείο ποιο είναι. Το βασικό στοιχείο ποιο είναι. Το βασικό στοιχείο που είναι, είναι ότι θα πάψουν πλέον οι τοποτηρητές, τα τεχνικά κλιμάκια, οι υπάλληλοι, θα μπορούσα να πω και δευτεροκλασάτη των διαφόρων φορέων των δανειστών, να έρχονται, να συνδιαλέγονται με υπουργούς, να μπαίνουν με το στυλάκι τους στα υπουργεία, να κουνάνε το δάχτυλο και να επικαθορίζουν πολιτικές. Αυτό σταματάει. Αυτό σταματάει, μιλάνε τα τεχνικά κλιμάκια με τα τεχνικά κλιμάκια, οι τεχνοκράτες με τους τεχνοκράτες και όταν έχεις να κάνεις πολιτική διαπραγμάτευση θα κάνει ο υπουργός με τον υπουργό. Πράγματα κανονικά, νοικοκυρεμένα και σαφέστατα. Τώρα, εάν δεν χάθηκε και ο κόσμος, που εντάξει, συμφωνώ μαζί σας γιατί αλλού είναι η ουσία. Η ουσία, βέβαια, δεν χάσουμε και την ουσία. Τότε μην δημιουργείται όμως τετελεσμένα και λέτε αποκλείται να έρθουν, δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ σας απάντησα. Σας απάντησα. Αυτό είναι η έννοια ότι δεν δεχόμαστε τον έλεγχο και αυτή την εποπτεία που υπήρχε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ποια είναι η εποπτεία δέχεστε. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα. Δεν δεχόμαστε καμία. Έρχεται ο Μαζούχ, ο οποίος μέχρι χθες λεγόταν Τρόικα. Και τώρα λέγεται θεσμός. Ναι. Ο ίδιος άνθρωπος όμως είναι.
και μπαίνουμε στο Υπουργείο. Δεν είναι αυτή η θέση. Καταρχήν, αυτή η νοοτροπία που επικρατούσε και η πρακτική. Μπαίνουμε στα Υπουργεία, μπαίνουμε στους Δήμους, μπαίνουμε στις περιφέρειες. Ναι. Κουνάμε το δάχτυλο, σαν να είμαστε δάσκαλοι. Ας πούμε, δύο λεπτά, διότι εδώ. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δύο λεπτά για πράγματα σημαντικά. Δεν θα μπαίνουν. Πού θα του συναντάτε, α πούμε, σε ένα ξενοδοχείο. Είπε, όπως είπε και ο κ. Μπαλάβα, βασικά οι συναντήσεις θα γίνονται και πρέπει να γίνονται στις Βρυξέλλες. Έτσι, όχι εδώ πέρα. Τώρα, και συμφωνώ κι εγώ, εάν χρειαστεί για λόγους τεχνικούς, για λόγους, αν θέλετε, ανταλλαγής απόψεων ή αν το πούμε διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικό, έτσι. Να χρειαστεί να έρθει και κάποιος εδώ και να γίνει και μια συνάντηση εδώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, τους είχαμε κάθε τρεις και λίγο ερχόντουσαν εδώ πέρα οι τριάδα και ήταν ο φόβος και ο τρόμος, διότι μπαίναν στα Υπουργεία και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν ήταν εντελώς απαράδεκτος. Αυτό έχει τελειώσει, όπως σας είπε και ο κ. Μπαλάφας. Άρα τώρα, αν γίνει και κάποια συνάντηση στην Αθήνα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι, δεν κουνάω το δάχτυλο, δεν χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, τα λοιπά. Αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα γίνεται διαπραγμάτευση. Δεν έχετε δει διαφορά στη διαπραγμάτευση του τελευταίου δύο μήνες. Το ίδιο είναι η διαπραγμάτευση. Να δούμε το αποτέλεσμα, κ. Μπαλάφα. Το ίδιο δεν είναι. Ομολογώ. Υπάρχει διαπραγμάτευση. Πέστε λοιπόν ότι υπάρχει κανονική διαπραγμάτευση. Πρώτα υπήρχε μούφα διαπραγμάτευση, αλλά τώρα υπάρχει διαπραγμάτευση. Αυτό που το αναγνωρίζουν εχθροί και φίλοι, μέσα και έξω από τη χώρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα. Να πούμε λίγο για τη σκηνική παρουσία. Παρακαλώ. Έτσι, διότι εδώ πραγματικά παίζουμε με τις λέξεις. Πρέπει να σας θυμίσω ότι τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, όπως ξέρετε, τεχνικά κλιμάκια ερχόντουσαν.